Χρόνια πολλά στο Σανέστη. Έφαγες και εσύ ανάγκες, δεν είναι? Δοκίμασα και εγώ. Ήμουν εκεί μαζί με τον γενικό πρόξενο στη Μόσχα, τον Νικόλα τον Γκρίκο. Ήμουνα και εγώ εκεί. Μας φιλοξένησε ο Ηλίας ο Ηλιάδης, ένας εστιάτορας με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη που έχει ανοίξει εδώ ένα κατάστημα με σουβλάκια, ψητά, το λέει πίτα και σουβλάκι. Και λειτουργήσε χθες γιατί επιτρεπόταν η διανομή τροφίμων κατοίκων και επιτρέπεται στις συνθήκες της καραντίνας. Χθες λοιπόν υπήρχε ειδικό μενού, το είχε διαφημίσει από πριν, ήταν ψητό αρνί, ήταν διάφορα άλλα ψητά καλούδια κλπ. Και φυσικά ήταν και το τσουρέκι, το παραδοσιακό. Νομίζω μου έλεγε ότι πρέπει να μοίρασε γύρω στα 1500 τσουρέκια στην ρωσική πρωτεύουσα. Άρα έκανε delivery. Ναι, βέβαια, delivery και το αρνί, το οποίο ήταν 2-3 νομίζω, τα οποία εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα. Τα τσουρέκια ο ίδιος τα φτιάχνει? Ναι, τα ξενύχτησαν από ό,τι λέγανε εκεί τα παιδιά για να προλάβουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι η μόνη. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Σίγουρα υπάρχουν άλλα 2 μεγάλα εστιατόρια στην Μόσχα και μικρότερα. Αλλά σίγουρα κάποιοι κάνουν και ελληνικές ομάδες, δηλαδή που συνεργάζονται, κάνουν τέτοια παραγωγή γλυκών και τροφίμων, delivery κλπ. Εμείς έτυχε να βρεθούμε στο Ηλία και να στείλουμε αυτά τα πλάνα. Δηλαδή, να αισθανθούμε τέλος πάντων κομμάτι τη. Τα βλέπουμε εμείς τα πλάνα όσο μιλάς. Θέλω να σε ρωτήσω στη Μόσχα, ας πούμε, πόσα μαγαζιά σουβλάκια έχει ελληνικά? Είναι 3 με ρίζες ελληνικές και είναι πολύ περισσότερα, μερικές δεκάδες θα έλεγα, τα οποία ψήνουν απλώς γύρω. Πεντελώς δηλαδή μικρές καταστάσεις, σουβλατζίδικα παραδοσιακά, τα οποία είτε μπορεί να έχουν κάποιον ελληνικής καταγωγής ιδιοκτήτη από πίσω, είτε κάτι πιο ανάμεικτο, μπορεί να είναι τουρκικής καταγωγής ή αραβικής καταγωγής ή καμιά φορά και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχει μια μεγάλη μάχη στην Ρωσία ποια ονομασία θα καθιερωθεί. Οι δικοί μας τον ονομάζουν γύρο, και γύρος δηλαδή στα ρωσικά. Οι όσοι κατάγονται από αραβική ή τουρκική προέλευση το ονομάζουν, μάλλον κυρίως έχει καθιερωθεί από δεκαετία του 90, η ονομασία η αραβική, δηλαδή σαουρμά. Όχι ντονέρ που είναι στην Ευρώπη. Όχι ντονέρ. Όχι ντονέρ. Το ντονέρ εδώ είναι πολύ σπάνιο σαν ονομασία. Μάλιστα. Η μάχη γίνεται λοιπόν ανάμεσα στην σαουρμά και στο γύρο. Ο γύρος έχει κερδίσει πολύ καλές θέσεις τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνει διαρκώς.